υποθέτουν ότι κάτοικοι της Αιτής που δούλευαν στο Ζαΐρ μολύνθηκαν και μετέφεραν τον ιό στη χώρα τους. Από την Αιτή άρχισε να μεταδίδεται σε διάφορες ομάδες ομοφυλόφιλων. Την Παρασκευή στις 10 και 4 δείτε ένα ντοκιμαντέρ για το AIDS. Η εκπομπή περιλαμβάνει τι είναι το AIDS, το ιστορικό της ασθένειας, πού πρωτοεμφανίστηκε και πώς εξαπλώθηκε, πώς μεταδίδεται προληπτικά μέτρα. Επίσης συνεχίστηκε η διάδοση στους αιμορροφιλικούς από χρήση μολυσμένου αίματος για την Παρασκευή παραγόγων πήξης του αίματος. Την Παρασκευή στις 10 και 4 το βράδυ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στην Ελλάδα σήμερα έχουν δηλωθεί μόνο 44 κρούσματα. Εν τούτης έχει παρατηρηθεί ότι ο αριθμός των κρούσματων τίνει να διπλασιάζεται κάθε 10 έως 15 μήνες. Το AIDS προκαλείται από έναν ιό, έναν μικροοργανισμό που αποτελείται από...